Προσοχή, οι εικόνες που περιέχονται στο βίντεο δεν περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα. A SARS-like virus which has infected hundreds in China has now reached the United States. So that patient is a man in his 30s. He is in the hospital here behind me. Now officials are recovering in her hospital bed. It's been a terrible 10 days. Ένα, δύο. Γραφή. Μετά από όλη αυτή την εισαγωγή θα καταλάβετε ότι το θέμα μου είναι ο COVID-19 ή αλλιώς κορονοϊός. Ο κορονοϊός λοιπόν είναι ιή με περίβλημα και φέρουν ως γονιδίωμα ένα μονόκλωνο RNA θετικής πολικότητας. Σκεφτείτε για μια στιγμή πώς ήταν η ζωή μας πριν τον κορονοϊό. Παιδιά παίζαν στις παιδικές χαρές μέσα σε ηλιόλους στα λιβάδια. Άνθρωποι πηγαίναν όπου ήθελαν χωρίς κανέναν περιορισμό. Και το κυριότερο, δεν φοράγαμε μάσκα. Ξέρω πως είναι απαραίτητη για την προστασία μας και το σέβομαι, αλλά πλέον τη φοράμε κυριολεκτικά 8 με 9 ώρες την ημέρα. Και εκτός από αυτό, ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει και άλλο ένα ζήτημα τους τελευταίους μήνες. Τον αντιεμβολιασμό. Οι αντιεμβολιαστές ή γενικά το θέμα του εμβολιασμού. Ο αντιεμβολιασμός λοιπόν είναι ένα κίνημα επανάστασης που στην ουσία έχει σκοπό να απομακρύνει, βασικά να διώξει τελείως τον εμβολιασμό. Αν και αρκετά προφανές, θα αναφέρω πως αυτό που θα ευχόμουν είναι να σταματήσω όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και να γυρίσουμε όλη στην καθημερινότητά μας. Κλείνοντας, θέλω να πω πως εύχομαι όλα να πάνε καλά στον κόσμο και η γιαγιούλα από το 755 που μου φώναζε να βάλω μάσκα να έχει εμβολιαστεί. Αυτά. Γεια σας. Και καλά Χριστούγεννα. Και γεια σου, γιαγιούλα.